Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πριν από λίγο με πληροφόρησαν, όχι ότι δεν έχει επισκεφθεί πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθήνας, αλλά ούτε καν αρχηγός κόμματος της Βουλής, τουλάχιστον τελευταία 20 ετία. 30 ετία. Και αυτό κατά την εκτίμησή μου είναι συμβολικό. Τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ότι παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ πριν το μνημόνιο, γίνανε σοβαρές προσπάθειες ώστε να σταυματίσει αυτό το στίγμα απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες συμπολίτες μας, εν τούτης, ο βασικός κορμός, ο πυλώνας του συστήματος ψυχικής υγείας στον τόπο μας, θεωρεί το άβατο για τους πολιτικούς, για τις πολιτικές δυνάμεις, ίσως, διότι δεν είχαν κάτι συγκεκριμένο να πούν. Ίσως, γιατί θεωρούσαν ότι δεν συνάδει με την δημόσια εικόνα που έπρεπε να οικοδομήσουν. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, και αυτό δεν το λέω επειδή βρίσκομαι απέναντί σας, το λέω διότι πρέπει να συνομολογήσουμε ότι είναι κοινή διαπίστωση και πρέπει όλοι να το συνομολογήσουμε αυτό. Σήμερα που η κοινωνία μας βρίσκεται στο κρεβάτι του προκρούστη, σήμερα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βρίσκεται υπό καθεστώς απόγνωσης, σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο δείκτης της ποιότητας μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας είναι η παροχή φροντίδας στις πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και άρα η απόφασή μας να επισκεφτούμε το ψυχιατρικό νοσοκομείο εδώ στο Δαφνί έχει έναν ευρύτερο συμβολικό χαρακτήρα. Είναι ένα μήνυμα με τρεις αποδέκτες. Μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μαζί με τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό προσωπικό, επιστήμονες, θα υπερασπιστούμε τις δημόσιες ψυχιατρικές δομές. Μήνυμα στους ηρωικούς λειτουργούς σε αυτόν τον χώρο, νοσηλευτές και γιατρούς, ότι δεν θα τους εγκαταλείψουμε, αλλά θα είμαστε στο πλευρό τους. Και τέλος, είναι και μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης των αναγκών, μήνυμα αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη ψυχιατρικής φροντίδας, αλλά και των οικογενειών τους, ότι απέναντι σε αυτή την κρίση που έχει πολλαπλές διαστάσεις, είναι οικονομική πρωτίστως, αλλά είναι και κοινωνική, και μία διάστασή της είναι και η ψυχολογική διάσταση, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν μόνο του. Στις τελευταίες μέρες, φίλες και φίλοι, ακούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει γοργά η κυβέρνηση στη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή στην κεκαλυμμένη απόλυσή τους, διότι έτσι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να επιβιώσει η ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Το ακούμε εδώ και 3 χρόνια. Ότι την κρίση τη δημιούργησαν οι τεμπέληδες δημόσιοι υπάλληλοι. Βέβαια, όταν η κρίση εμφανίστηκε με την ίδια ένταση και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, τότε δεν είχαν τι να μας πούν. Διότι φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα εύβοιχο επιχείρημα ότι σε όλο τον ευρωπαϊκό νότο υπάρχουν τεμπέληδες, ενώ εργατικοί είναι μόνο στο βορρά. Όμως επιμένουν σε αυτή την αδιέξοδη λογική ότι πρέπει να συρρυκνώσουν, λέει, το δημόσιο τομέα, διότι είναι υπερβολικός. Τους καλώ όλους αυτούς
που το διατυμπανίζουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικούς και τηλεεισαγγελείς των Δελτίων Ειδήσεων των 8, να έρθουν μια βόλτα εδώ. Να κάνουν μια επίσκεψη ή στο Δαφνί ή στο Δρομοκαΐτιο. Και να δουν πώς οι δημόσιοι λειτουργοί αντιστοιχούν σε έναν τομέα οξέων περιστατικών με 30 ασθενείς. Μόνο. Κατά μέσο όρο. Μπορεί να είναι και περισσότεροι. Οι κλίνες είναι 25. Το πόσο περισσότεροι είναι, πόσα περισσότερα ράντζα υπάρχουν, εξαρτάται από τη συγκυρία. Όμως χθες το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής στο Δρομοκαΐτιο. Κάποιοι σήμερα θα σπεύσουν να ρίξουν το βάρος στο δημόσιο λειτουργό, δηλαδή στην νοσηλεύτρια, που ήταν μία με 30 ασθενείς τουλάχιστον. Και αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος 30 ασθενείς βαριά περιστατικά με τις ανάγκες που έχουν. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας μας μετατρέπονται συνειδητά από την πλευρά της πολιτείας, και αυτό είναι το δυστύχημα, σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Και θα ήθελα ειλικρινά να καλέσω τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος σχεδιάζει τώρα αυτή τη διαδικασία των απολύσεων των κεκαλυμμένων, τον κύριο Στουρνάρα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να επισκεφθούμε μαζί μια ψυχιατρική κλινική, ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, και να δούμε αν μπορεί αυτή η εικόνα να είναι εικόνα μιας χώρας που θέλει να είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα του πολιτισμένου και προηγμένου κόσμου. Φίλες και φίλοι, σήμερα συνέπεσε η επίσκεψή μας εδώ με μια ακόμα μέρα κινητοποίησεων στον χώρο της υγείας. Με μια μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ, το 18 άνω, το πρόγραμμα Ψυχαργός, εργαζόμενοι σε κρίσιμες δομές, είναι απλήρωτοι. Για 6 μήνες, για 8 μήνες, κάποιοι είναι ακόμα και για 11 μήνες. Εργαζόμενοι που αποτελούν την φωνή όσων δεν έχουν φωνή, οι οποίοι απεργούν, διαδηλώνουν, αντιστέκονται στη βαρβαρότητα, και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρετε, από όπου και αν πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή η βάρβαρη πολιτική αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων, εφαρμόστηκαν παρόμοιες απάνθρωπες νεοφιλελεύθερες συνταγές. Και σε κάθε περίπτωση τα τρία μεγάλα θύματα, τα τρία πρώτα θύματα, ήταν ο κόσμος της εργασίας, η ίδια η δημοκρατία και οι δομές της υγείας, της παροχής κοινωνικής φροντίδας. Διότι αν υπάρχει ένας χώρος όπου φαίνεται αυτή η αναλγησία της μνημονιακής κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνία, αλλά και η αμηχανία απέναντι στις επιδιώξεις της Τρόικας εξωτερικού, είναι ο χώρος της υγείας. Αν υπάρχει ένας χώρος που να συνιστά η κατάσταση που επικρατεί εκεί μείζωνα λόγω ακύρωσης, κατάργησης του μνημονίου, μείζωνα λόγω έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, θα έλεγα, είναι ο χώρος της υγείας. Και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης της ψυχιατρικής υγείας είναι υπαρκτός, είναι οφθαλμοφανής, και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εκμεταλλεύεται την μεταρρύθμιση, την ανάγκη μεταρρύθμισης των ψυχιατρικών δομών
Εκμεταλλεύεται δηλαδή μια μεταρρύθμιση που σωστά ξεκίνησε εδώ και μια δεκαετία και παίζει με τις λέξεις. Διότι η αποασυλοποίηση και η μεταφορά στην κοινότητα ένα μεγάλο μέρος της παροχής φροντίδας ψυχικά ασθενών είναι σε σωστή κατεύθυνση. Άλλο όμως η μεταφορά στην κοινότητα και άλλο η μεταφορά του προβλήματος στους ώμους και στις οικογένειες των ίδιων των ασθενών, διότι αυτό επιχείρηται σήμερα. Με πρόσχημα την αποασυλοποίηση εντάσσουν και την ψυχική υγεία στη μνημονιακή μέγενη, στη συρρήκνωση των υπηρεσιών, στις περικοπές σε μισθούς, στις περικοπές σε λειτουργικές ανάγκες. Συρρυκνώνεται ο δημόσιος τομέας, έχουμε τραγικές ελλείψεις στη φροντίδα παιδιών και εφήβων, μεγάλα προβλήματα στελέχωσης των δομών, απειλή κατάρρευσης των δομών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, χαμηλή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική υγεία. Δυστυχώς και εδώ, παρά τις συνθήκες που είπα αρχικά, κατάργηση οργανικών θέσεων και απολύσεις. Πριν από λίγο συζητούσα και με τους εργαζόμενους, με το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και με τη διοίκηση. Εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ο νέος οργανισμός. Τα επιστημονικά στάνταρ για την εύρυθμη λειτουργία παρόμοιων μονάδων μιλούν για έναν νοσηλευτή ανά δύο ασθενείς. Εδώ είμαστε στο 1 ανά 15, στο 1 ανά 30. Και βεβαίως συνολικά με βάση τους νόμους αυτού του κράτους, τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευτεί, στο ΨΙΝΙΑ υπολείπονται τουλάχιστον 480 εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να προσληφθούν. Ανταυτού, σχεδιάζονται, έχει ήδη εφαρμοστεί η απόλυτη άρση προσλήψεων, εδώ και μία τριετία, τετραετία, αλλά με πρόσχημα τους επίορκους υπαλλήλους, προσέξτε, και επίορκος μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος θα κληθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο επειδή αντιμίλησε ή διεκδίκησε τα δίκια του, ενδεχομένως να σχεδιάζονται ακόμα και απολύσεις. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι η στρατηγική, όχι μόνο της κυβέρνησης, της πολιτείας απέναντι σε αυτό το ευάλωτο τομέα της ψυχικής υγείας. Με πρόσχημα την αποασυλοποίηση θέλουν να πετάξουν τους ψυχικά πάσχοντες στον δρόμο. Να ζήσουμε και εδώ στην Ελλάδα παρόμοιες σκηνές με αυτές που συνέβησαν την περίοδο της κυβέρνησης Ρίγκαν στις ΗΠΑ, όπου κοιμόντουσαν και πεθαίνανε ψυχικά πάσχοντες στις γέφυρες και στις πλατείες. Αυτή θέλουμε να είναι η εικόνα της χώρας μας το 2013. Οι περίφημες μεταρρυθμίσεις τους είναι κατεδαφίσεις. Είναι κατεδαφίσεις ολόκληρης της κοινωνίας, της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας και πρέπει να μπει ένα φρένο. Απέναντι σε αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα η κοινωνία ασφιχτιά και συνθλίβεται από τη μια μεριά από την βαρβαρότητα κυβερνητικών επιλογών και από την άλλη από την διάδοση απάνθρωπων και φασιστικών αντιλήψεων, οι οποίες παρουσιάζονται και ως κυρίαρχες σε μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μας προειδοποίησε βέβαια γι' αυτό στη Βουλή ο κ. Βενιζέλος, μας είχε πει δεν είστε εσείς τώρα της μόδας, είναι η Χρυσή Αυγή. Που στην πραγματικότητα είναι χέρι βοηθείας του ίδιου του συστήματος. Το άλοθη του ίδιου του μνημονιακού συστήματος. Οι κύριοι λοιπόν που βγήκαν πριν από μια εβδομάδα κουαρτέτο σε μια εκπομπή ευρείας τηλεθέασης σε τηλεοπτικό σταθμό μας είπαν
ότι οι ψυχικά πάσχοντες στη χώρα μας οφείλουν να στηρώνονται και να οδηγούνται σε ευθανασία. Βεβαίως δημοκρατία έχουμε να ακούμε όλες τις απόψεις. Αλλά να ξέρουν ορισμένοι ότι δεν θα οδηγήσουν αυτή τη χώρα στη βαρβαρότητα και στον εκφασισμό. Εμείς από την πλευρά μας θέτουμε σαν ύψιστη προτεραιότητα την υπεράσπιση όχι μόνο των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και τη διαμόρφωση ανάλογων συνθήκων, ώστε απέναντι στην απομόνωση, το φόβο και την ντροπή που δημιουργούν η φτώχεια και η ανεργία, να αντιτάξουμε την αντίσταση και την αλληλεγγύη σαν αξίες δομικές της κοινωνίας μας, αλλά και σαν αξίες προστατευτικές για τον ίδιο τον ψυχισμό μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να αντιτάξουμε τη στήριξη όλων των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας ως προτεραιότητα. Την στήριξη των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με δημόσιο έλεγχο και αξιολόγηση, την διασφάλιση των οργανικών θέσεων και των θέσεων εργασίας και βεβαίως τις δομές της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας ως προτεραιότητα. Η στρατηγική μας κατεύθυνση στον χώρο της ψυχικής υγείας έχει να κάνει με ένα κορμό υπηρεσιών στην κοινότητα, προσανατολισμένες όμως στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως υπερασπιζόμαστε την μεταρρυθμιστική διαδικασία της αποασυλοποίησης. Για μας όμως αυτό δεν σημαίνει συρρήκνωση των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων, αλλά κυρίως σημαίνει ουσιαστική εξασφάλιση εναλλακτικών δομών που να λειτουργούν θεσμικά και ουσιαστικά σε κοινοτική και όχι ασυλική κατεύθυνση. Δομές όμως που θα βρίσκονται σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, ώστε να μην μεταφέρουμε τα βάρη στους ίδιους τους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες και θεραπευτικές συνθήκες στα ψυχιατρία, για την περίφημη τομεοποίηση με αποφασιστικές αρμοδιότητες και πολύπλευρη στήριξη των λειτουργών της ψυχικής υγείας και για την διεκδίκηση τουλάχιστον των εξαιρετικά αναγκαίων προσλήψεων, για να μην κλείσουν δομές, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στήριξη δομών για παιδιά και για εφήβους. Θέλω λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα, μετά τα όλα όσα είδα σήμερα και τα όλα όσα συνέβησαν χθες, να δηλώσω κατηγορηματικά: ας τελειώνει αυτό το παραμύθι με τον υπερμεγέθη δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας είναι στρεβλά δομημένος, αποτέλεσμα διαχρονικά των πελατειακών σχέσεων των κομμάτων εξουσίας που μας κυβέρνησαν και τον έφτιαξαν σαν τα μούτρα τους. Αλλά υπάρχουν τομείς που χρειάζονται προσλήψεις και όχι απολύσεις. Και εμείς αυτό θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε 30 ψυχικά πάσχοντες βαριά περιστατικά σε έναν νοσηλευτή. Δεν μπορεί η χώρα μας να γίνει μια τριτοκοσμική χώρα. Και αυτός είναι ο δείκτης της ποιότητας μιας χώρας. Σε αυτό το κρίσιμο τομέα της ψυχικής υγείας εμείς θα κάνουμε προσλήψεις και όχι απολύσεις. Ας πάει ο κύριος Τόμψεν στη Δανία, από που είναι η χώρα του, και ο κύριος Ράιχεμπαχ στη Γερμανία, να μας πούν ποιες είναι εκεί οι δομές. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια. Και να έρθουν να μας εξηγήσουν εάν αυτό που εφαρμόζουν εδώ, αυτή η βαρβαρότητα, μπορεί να μας εξηγειάνει και να μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Αν θέλουν να μας κάνουν μια αφρικανική χώρα, μπορούσαμε να γίνουμε και από μόνοι μας. Με τις κυβερνήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια μπορούσαμε, δεν τους χρειαζόμαστε. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια.
τα οποία τα έχουν υπερβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγο σας είπα ότι τα τρία θύματα των μνημονίων είναι η υγεία και η κοινωνική φροντίδα, είναι η εργασία και η δημοκρατία. Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τον τελευταίο. Διότι στη χώρα μας οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται σε κίνδυνο, το Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο και η Βουλή διακοσμητικό όργανο. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε για να αναγνώσει προγραμματικές δηλώσεις που δεν εφαρμόστηκαν. Έκτοτε τον βλέπουμε μια φορά το τρίμηνο στις πολύ αναγκαίες περιστάσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αντικατασταθεί από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δύο κομπάρσους που στηρίζουν την κυβέρνησή του και οι οποίοι αλληλοκαλύπτουν, επικαλύπτουν και αλληλοεπικαλύπτονται με τον κύριο Κεδίκο Γλώσσο κυβερνητική εκπρόσωπη, κάνοντας δηλώσεις συνήθως. Το Συμβούλιο των Αρχηγών ορίζεται στις 6, ώστε στις 8 να βγουν και οι δυο, ο ένας μετά τον άλλον, με ωραίο φόντο ομολογώ, τον κήπο του Μεγάρου Μαξίμου, και να πέσουν και πάνω στα δελτία των ειδήσεων, μην τυχόν και χάσουμε τις βαρισίμαντες δηλώσεις τους. Αλλά δεν είναι μόνο ότι κρύβεται ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, κρύβονται και οι υπουργοί. 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν με ερώτηση που έχουν καταθέσει για τα κρίσιμα ζητήματα της ψυχικής υγείας 45 μέρες τώρα να πάρουν απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Ελπίζω έστω σήμερα να δούμε καμία από αυτές τις κωμικοτραγικές ανακοινώσεις του κ. Κεδίκοπουλου για αυτά που σας είπα. Θα είναι και αυτό μια απάντηση. Αλλά βεβαίως η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι πολύ παραγωγική στο να προωθεί τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, σαν αυτές που έρουν την ασυλία των τραπεζιτών που έδωσαν θαλασσοδάνεια 200 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ στα κόμματα και να τα κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις και αφίσες με ψεύτικες υποσχέσεις. Εκεί είναι παραγωγική η Βουλή. Φίλες και φίλοι, χθες ανακοινώθηκε ότι οι άνεργοι στη χώρα μας έφτασαν αισίως το 1.400.000. Και πληροφορηθήκαμε ότι τον περασμένο Γενάρη κάθε ημέρα είχαμε 3.000 νέους άνεργους. Και βγήκε και ο Υφυπουργός Οικονομικών να κάνει δήλωση ότι επιτέλους σταθεροποιείται η κατάσταση, διότι δεν αυξάνεται πολύ ο ρυθμός, μένουμε σταθεροί, κάθε μέρα 3.000. Και θέλω να σας πω με πάσα ειλικρίνεια, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή. Και πλέον είναι ζήτημα έκτακτης ανάγκης να αναλογιστούμε πού πάμε. Αυτοί που έχουν επιλέξει για συμμάχους, δηλαδή τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ, φαίνεται ότι έχουν στρατηγική να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μία απικία χρέους. Με ανεργία στο 30%, με μισθούς συγκρίσιμους μονάχα με χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, τύπης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε για αυτούς η στρατηγική τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως ανοιχτή. Με διαρκείς εκβιασμούς, και με διαρκείς διεκδικήσεις. Και όταν τους βάζει κανείς ευθέως ζητήματα που αφορούν τις δικές τους οφειλές, τις δικές τους υποχρεώσεις, είτε πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, είτε δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Όχι το φιλικό πρόσωπο που μας έδειξε ο κύριος Ρεχάγκελ που ήρθε στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό προκειμένου να αεροποιήσει την κατάσταση, αλλά το πρόσωπο του κύριου Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ,
ιδίως του κυρίου Σόιμπλε, όπως απάντησε χθες. Μια απάντηση παρόμοια με αυτή που έδωσα και σε μένα πριν από λίγους μήνες, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αποζημιώσεων. Θέλω να σας θυμίσω όμως, το ζήτημα των αποζημιώσεων έπρεπε να τεθεί στη δημόσια σφαίρα, όχι να τεθεί ως ζήτημα διεκδίκησης κυβέρνησης, ποτέ δεν έγινε αυτό. Αλλά έπρεπε να τεθεί στη δημόσια σφαίρα από μια διαρροή σε μια μεγάλη κυκλοφορία εφημερίδας. Το προηγούμενο Γενάρη, όταν εμείς πήγαμε, όταν εγώ συναντήθηκα με τον Σόιμπλε, του έθεσα ευθέως το θέμα αυτό. Κάποιοι κουτσαβάκηδες στη Βουλή μας κουνούσαν το δάχτυλο. Μας είπαν ότι πήγαμε να κλαφτούμε στα σκαλιά του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Ήμασταν η μόνη πολιτική δύναμη που ευθέως θέσαμε το ζήτημα στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Και ευθέως διατυπώσαμε την εκτίμηση ότι δεν μπορείτε να ζητάτε μόνο σε έναν λαό που έχει εξοντωθεί, αλλά έχετε και εσείς υποχρεώσεις, ιστορικές υποχρεώσεις, που οφείλετε να τις εκπληρώσετε, τόσο απέναντι στον ελληνικό λαό, όσο και απέναντι στην ανθρωπότητα που σας παρακολουθεί. Βεβαίως τότε οι απαντήσεις των σχολείων της κυβέρνησης ήταν ειρωνικές. Σήμερα αναγκάζονται εκ των πραγμάτων και κάτω από την λαϊκή καταγραφή να ψελίσουν ότι υπάρχει θέμα αποζημιώσεων. Μανώλης ο Γλέζος και η Εθνική Επιτροπή που έχει συσταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουν έναν αγώνα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν απελπιστικά μόνοι. Έστω και τώρα όμως, εμείς θεωρούμε ότι είναι μέγιστο ζήτημα, εθνικό ζήτημα, η διεκδίκηση των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Όχι ο συμψηφισμός χρεών, η διεκδίκηση αυτών που μας χρωστάνε. Δεν μπορεί αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να έχει υποφέρει τόσο και η διαρκώς επαναλαμβανόμενη αποδόση από την πλευρά των κυβερνώντων είναι οφείλουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ας εκπληρώσουν λοιπόν τις υποχρεώσεις τους και αυτοί που μας χρωστάνε. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή, όπως έχουμε ζητήσει με επιστολή υπογεγραμμένη σχεδόν από το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής υπογράφοντα το Μανώλη το Γλέζο. Να συσταθεί επιτροπή κοινοβουλευτική. Είναι ένα εθνικό θέμα και οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να έχουν ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το μέγα εθνικό θέμα. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας πω ότι η δική μας παρουσία εδώ δεν θέλουμε να είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Θέλουμε να είναι ουσιαστική. Γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Καταβάλλετε μια ηρωική προσπάθεια. Σας ευγνωμονούμε γι' αυτό εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Όπως ευγνωμονούμε και κάθε λειτουργό που υπό τη δαμόκλια σπάθη της απόλυσης ή της νέας περικοπής μισθών εν τούτης δίνει ό,τι περισσότερο μπορεί προκειμένου να επιτελέσει το καθήκον του. Και με 600 ευρώ πολλές φορές δίνει από την ικμάδα των δυνάμεών του για να σταθεί δίπλα στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Είτε αυτός είναι ασθενής σε μια χειρουργική κλινική, σε μια παθολογική κλινική, σε μια ψυχιατρική κλινική. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά οφείλουμε πρώτον να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα και δεύτερον να περισσώσουμε τον βασικό πυρήνα της κοινωνικής συνοχής που είναι η δημόσια υγεία, η κοινωνική φροντίδα που αποτελεί βασικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και σιγά σιγά να οραματιστούμε την ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου, του εθνικού συστήματος υγείας.
Το μήνυμα που θέλω να σας δώσω κλείνοντας είναι ένα. Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει να δείξουμε πίστη στις δυνάμεις μας. Τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε, να μην τη φοβηθούμε. Θα μας κερδίσουν ολοκληρωτικά, κυρίως εάν εμείς αποδεχθούμε ότι η μοίρα μας είναι προδιαγεγραμμένη. Θα μας κερδίσουν ολοκληρωτικά αν μας κάνουν να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα μας κερδίσουν ολοκληρωτικά αν μας κάνουν να τους φοβηθούμε και να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε. Σας διαβεβαιώνω, όσο και αν φαίνονται ισχυροί, είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Πρέπει να επιδείξουμε ενότητα και αποφασιστικότητα. Με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια και με αντίσταση θα δώσουμε δύναμη στην ελπίδα και προοπτική ανασυγκρότηση σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.